Έτσι με ραμόνς ρε φίλε, γιατί είσαι πάνκης κατά βάθος. Είσαι rock and roll τύπος κατά βάθος. Μπορεί να ακούς αργυρούς, χρυσούς και χάλκινους. Εγώ από αυτά που ακούσεις εσύ τα πιο μαύρα μεσάνυχτα δεν υπάρχουν. Κι όμως φίλε, το Bohemian Rhapsody το ήξερες. Ναι, το ήξερα αυτό. Ναι, τι... Είναι η εξαίρεση όμως που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι, εντάξει. Κι εγώ αυτά που ακούσεις τα ξέρω. Έστω και σουρωμένος. Όχι, μια χαρά είσαι, φίλε. Είχες και μητέρα με έντεχνο τραγούδι που ασχολείται, που είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Έχεις ακούσματα οπότε στο σπίτι σου. Λαϊκό, το λαϊκό το χώλο. Όλο. Το παλιό, κλασικό λαϊκό. Δηλαδή, αν είσαι ο ποδοσφαιριστής, θα ήσουν ο πολυθεσίτης. Ναι. Όχι μόνο, ξέρεις, αυτό. Όχι, θα ήμουν αυτός που θέλει ο κολλητός, ο Αγγελάρας. Που θέλει να πει 8 θέσεις ο παίκτης. Τα εργαλεία. Τα εργαλεία, ναι. Ο καλή χριστιανή. Ο Αγγελάρας, ο οποίος έχει πει επικές ατάκες, είχε πει όταν ήταν. Το 97, την πρώτη φορά που έφτιαξε. Πρώτη φορά, τότε που γνωριζόμασταν. Ναι, είχε πει στον Χρήστο το Βελί, στον Χρήστο τον ποδοσφαιριστή που είχαμε αποκτήσει από τον Αθηναϊκό και όχι τον Λεωνίδα το Βελί. Τον τραγουδιστή που πέρασε και τα διοικητικά του. Ο δεύτερος πιο γνωστός Σταυροπολίτης στην ιστορία του Σταυροπολίτης. Είχε πει λοιπόν τον Χρήστο το Βελί από τον Αθηναϊκό που είχαμε αποκτήσει. Εντεκάδα στο μάτς με την Άρσεναλ ο Χρήστος, θα θυμάστε όλοι, σε αυτό το αλίστου μνήμης μάτς. Δεν έχει καμία διαφορά από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Και ήρθε και με το μετέφερε. Και τώρα δεν καταλαβαίνει, τη κάνει πλάκα. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι υποτιμάει την νοημοσύνη στην ευθεία. Δηλαδή πόσο αλλιώ να το πει. Στο είπε για τι πλαγιέ οδού. Με λέει αυτό, λέει, μου είπε. Εν τω μεταξύ δεν μοιάζουν και καθόλου φυσιογνωμικά. Καθόλου. Δηλαδή, δηλαδή κοντό μαυριτερό Ροδοκύπριο. Ροδοκύπριο. Ναι, Ροδοκύπριο. Δεν το σώζει από πουθενά, ρε φίλε. Και Ροδίτη και Κύπριο. Είναι από αυτού που κάναν το λογαριασμό στο χέρι στου ξένου και βάζανε, ξέρω εγώ, ήταν 5.000 δραχμέ ο λογαριασμό και βάζανε και την ημερομηνία συν 1985. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι, έχω ένα φίλο Ταρίφα που το κάνει αυτό. Βάζει την ταρίφα, προσθέτει την ώρα από δίπλα, 18 και 35. Ναι. Ωραία. Και την ημερομηνία. Και τι να κάνω, ναι, ό,τι γράψει. Ό,τι γράψει. Η κολυπέτα μας αγκαλιάζει και σήμερα. Ναι. Έτοιμη λοιπόν για στοιχηματική δράση. Η κορυφαία διασυλλογική οργάνωση σήμερα μέσα στη ζωή μας. Champions League, φίλε. Είναι στημένοι όλοι. Ναι, είναι τεποπική έσχος να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Τη στιγμή που υπάρχει Champions League. Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί με λένε, έχω κάτι παίκτες περίεργους, ναι, φίλους μου, οι οποίοι όταν έχει Champions League θα ασχοληθούν με την Championship, με τη League 2, με τα τρόφι, τα κάμερ τρόφι. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να είναι. Οι αντιρρησίες. Αντιρρησίες συνείδησης. Ναι. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι, τα άλλα δέστε τα μάτς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κύριε. Όταν έχει Champions League, παρατήστε τα όλα. Έτσι. Μαλώστε έντεχνα με τις γυναίκες σας, με τις φίλες σας. Μια τεχνητή κρίση. Ναι, μια τέλεια, τέλεια έκφραση. Ναι. Μια τεχνητή κρίση. Ναι. Για εκείνο το τετράωρο πλέον. Ναι, γιατί ναι, έχουμε ναι, και δύο μάτς τα οποία δεν ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο που είναι η κλασική και μία ώρα. Ώρα για το σβήσιμο. 5 κάτω. Ναι, για να γίνει μια χαλάρωση. Ναι, κανονική. Ναι, για το σβήσιμο. Ναι. Έτσι. Μπέστε λοιπόν μέσα στην Colbet, πατήστε τα κουμπιά. Νόμιμα, υπεύθυνα, κερδιοφορία μεγάλη. Αν κερδίσετε, πάτε πληρώνετε. Θα το λέω συνέχεια. Ναι. Γιατί είπαμε εδώ πέρα, κάναμε χιούμορ ότι πληρώνει η Goldbet και τη σκέψη. Ναι. Και μη είπαν μερικοί έχουν πολύ καλές σκέψεις. Ναι, τέλος πάντων, τη σκέψη λοιπόν δεν την πληρώνει η Goldbet από σήμερα. Τα καλά τα δελτία, δηλαδή τα έξυπνα, πληρώνει μόνο αυτά που κερδίζουν. Αυτό που κάνει δίπλα, κερδισμένο. Ναι. Α, είναι... τα εξηγήσουμε και αυτά. Φίλοι, γιατί μπορεί να φτάσουμε στο άλλο. Να κάνουν δύο. Ναι, ναι. Είναι απλό αυτό. Ναι. Γεγονός. Πώς έλεγε παλιά το τραγούδι, ένα και ένα κάνουν δύο, λένε στο μηχανουργείο. Στο μηχανουργείο. Υπάρχει υπόγειο μήνυμα. Δεν το αναλύουν και πολύ, βρε αγοράκι μου, το να μην μας αλύσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είσαι γκόμενα. Ωραία, την γκόμενη φύση της είναι τέτοια, τα αναλύει. Εσύ μην μας αλύσεις. Τα λαϊκά παιδιά στο μηχανουργείο λένε ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Όχι, σου είπα, του είπα και δεν τον είδα, αλλά δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι, και ναι, τι ώρα πέρασε και δεν τον είδες. Ναι. Έτσι. Όπως ένα και ένα κάνουν δύο, ο ΠΑΟΚ φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα. Να τα λέμε αυτά τα κεντρικά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ φέτος λοιπόν θα πάρει το πρωτάθλημα. Το λέμε δις. Εγώ ακολουθώ την στιγμή πολιτική μου, την ευθεία. Και καλά κάνεις. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Ναι, άλλη δουλειά δικιά έτσι μου, άλλη δικιά σου. Εσύ περνάς ένα η κύμα... βασιλική θεώρηση των πραγμάτων έτσι, είναι ότι αυτό το θέμα είναι τελειωμένο. Ναι. Πιο εύκολα σταματάνε τρένα στην κατηφόρα, πιο εύκολα αεροπλάνα γυρίζουν παρά να χάσει ο ΠΑΟΚ το φετινό πρωτάθλημα. Μου είπαν ένα περιστατικό πρόσφατα, ναι, όπου ένα αεροπλάνο που πήγε να προσγειωθεί, είτε ένα σωρωμένο σηκώθηκε πάνω στο τέτοιο, σηκώθηκε ξανά πάνω το αεροπλάνο, γιατί φοβήθηκε ο πιλότος. Ναι, πού ήταν στον διάδρομο αυτός? Λίγο πριν ακουμπήσει, ναι, σηκώθηκε στο διάδρομο. Και έκανε βόλτα στον αεροδιάδρομο. Όχι στον αεροδιάδρομο, μέσα στο αεροπλάνο. Α, μέσα στο αεροπλάνο, νόμιζα, ναι, ναι. Και τη δεύτερη φορά που πήγε να το ξαναπροσγειώσει, εμφανίστηκε ένα κοινό γνωστό μα, του έδωσε μια καρατιά στο λαιμό όταν πήγε να σηκωθεί και λιποθύμησε. Και το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά. Δεν λέμε ονόματα. Ούτε κατευθύνουμε τις σκέψεις κάπου. Αλλά ήταν εξαιρετική καρατιά, μου είπαν. Ξεσούρωσε. Με τη μία. Κατευθείαν. Με τη μία. Ναι, εδώ στη φλέβα, στο λαιμό ήταν. Πολύ καλός τεχνικά.
φίλος μας. Πίπτη Ράβδος. Πίπτη Ράβδος. Δεν αναγγέλνει πολλά και να κοβαζόμαστε. Ανέτεια. Ναι, και πως γιώθηκε κανένα κάτω από πλάνο. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Πραγματικά για σκότωμα. Δηλαδή, εγώ μου συνέβαινε αυτό το πράγμα. Όταν θα κατεβαίναμε στον αεροδιάδρομο, θα είχαμε πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Ναι. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση τη γλυκιά. Παρένθεση τη γλυκιά. Να αποθεωθούμε όπως ξεφτιλιζόμαστε όταν γελιοποιούμαστε στοιχηματικά. Χθες ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση. Ο ένας ήταν το συμπλήρωμα του άλλου. Έτσι, αλληλοσυμπλήρωμα εκπληκτικό. Είπαμε, δεν θα βγουν οι δύο άσεις. Ξεκινάμε το βασικά. Δώσαμε τον πανετολικό, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι. Βασίλο Μπαμπόκη και Τραγιανό Δέλα. Ναι. Όπου βέβαια. Ο Απόλλωνος Μήμης στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκπληκτικός. Το πάλεψε πολύ. Δηλαδή, αυτό που αν δεις τον Απόλλωνας Μήμης και δεν ξέρεις ότι έχει δύο βαθμούς, λες αμαρτία. Πρέπει να είναι στη μεσαία τάξη προς τα κάτω, κάπου εκεί, να το παλεύει, να το πολεμάει. Πάνω από τον Λεβαδιακό πήγε. Ναι. Και η Δαμόκλειος πάθη πλέον δεν είναι πάνω από τον Απόλλωνας Μήμης. Πιστεύω ότι έπεσε. Έπεσε. Έπεσε, είναι τελειωμένο. Έπεσε. Δηλαδή, τα ψωμιά στο Βενέτη. Με μαθηματικά. Θα έχουμε μία αύξηση τη τάξη των τριών λεπτών το ψωμί. Γιατί αλλιώς δεν θα βγει η Β' Εθνική του χρόνου. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγήθηκε στον αφανισμό από Απόλλωνος Μήμνης, κάνοντας όμως πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Έστω ας είμαστε στο 1-3 του πρωταθλήματος που είμαστε, 12 αγώνες κάπου εκεί. Τελειώνουμε με πρώτους γύρους. Ναι. Εν δεύτερο φτάνουμε. Ναι, ωραία. Μόλις θα φτάσουμε εκεί, δεν έχει καμία τύχη. Είναι πάρα πολύ λίγη βαθμή που έχει. Ναι. Εκτός αν ξαφνικά, επειδή πολλά έχουμε δει στην Ελλάδα, βασιλιά μου. Να γίνει Μπαρσελόνα. Ο Απόλλωνος Μήμνης. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, ναι, αλλά τα λεφτά έπρεπε να δοθούν πιο νωρίς. Ναι, πολλές φορές έπρεπε να δοθούν πιο νωρίς. Αλλά εγώ θυμάμαι αρκετές ομάδες που. Είναι και αυτό όμως που λέμε μεγαλοεπιχειρηματίες και απόλυτα επιτυχημένοι, όπως είναι ο Βενέτης με τον Απόλλωνας Μήμνης, όταν μπλέκουν με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες και πολλές ιδιορυθμίες, έχουν παταγώδη αποτυχία. Δεν μπορείς να στήσεις κανένα ποδοσφαιρικό project αν δεν έχεις σοβαρούς ποδοσφαιρανθρώπους γύρω σου. Έτσι. Ή θα σου κοστίσει τα πενταπλάσια χρήματα ή θα αποτύχεις. Έτσι, τα στελέχη παίζουν κομβικότατο ρόλο. Σε όλες τις δουλειές. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Πανετολικός πέρασε για πλάκα, να μιλήσουμε για τα χθεσινά τα μάτς. Δικαιώθηκε στο Πανιόνιος, δεν βλέπω άσο. Ένα από τα δύο θα σπάσει, είπε αυτό συγκεκριμένα. Και έκλεινα. Ναι. Εγώ έδωσα το άντερ για περιπάτου. Οπότε Ζαμάνι σου είπα λίγο, το βλέπω, αλλά δεν έγινε. Αλλά από την άλλη, να σου πω κάτι, ρε φίλε Σταύρο, που θέλω να σε έχω μέσα στη ζωή μου γενικότερα, ό,τι και να συμβεί από εδώ και πέρα. Έτσι, λοιπόν, άκου τι πιστεύω, ότι αυτή η απόλυτη σκέψη ότι. Πάντα κάτι γίνεται, πάντα κάτι κρύβεται. Λάθος. Σε όλα τα μάτς. Δεν μου αρέσει εμένα. Βρωμίζει χωρίς κανένα εισαγωγικό το πρωτάθλημα. Μαζί σου. Έβλεπα εγώ το μάτς σε ένα καφενείο, παίζοντας χαρτιά χθες. Έτσι. Για πλάκα. Ανταλλάσσαμε απόψε εκεί μεταξύ. Και όλοι λέγανε, αυτό το μάτς είναι έτσι. Και ο φίλος εκείνου έχει παντρευτεί την Αλληνή και μιλήσανε χθες το βράδυ. Δηλαδή αυτά τα καφενιακά, τα εμετικά, βγάλτε τα από τη ζωή σας. Και όσοι σας λένε συνέχεια, δεν είναι όλα τα μάτς. Όχι, δεν είναι. Κάποιος κάνει κάτι με άλλον. Δεν είναι όλα φουτμπολ. Το πρωτάθλημα το ελληνικό, έτσι, τη Super League. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην προσπαθήσουμε να το ισοπεδώσουμε, να το κατεβάσουμε πιο κάτω από ό,τι είναι. Είναι σε μία μέση κατάσταση. Δηλαδή, μην νομίζω ότι στη Σκωτία έχει πιο ωραίο πρωτάθλημα που έχει τρεις αγελάδες. Άμα πας να δεις το Χάμιλτον και στη Ρέιθ Ρόβερς, το τι γίνεται σε αυτές τις μικρές κατηγορίες. Όταν πας να δεις, ας πούμε, κόμφερα στην Σκωτία, θα πας σε κάτι χωριά που θα σε φύγει το μυαλό. Θα νομίζω ότι άμα είσαι στον Τύρναβο, ότι είσαι στο Μονακό, αναλογικά. Τέλος πάντων. Τι είδαμε, βρήκε. Μα τι είδαμε, κοντά μου ήρθε. Κοντά, ναι. Τα ούζα τώρα. Σκέφτομαι μεσημέρι, είναι ούζα τσίπορα ο κόσμος. Τέλος πάντων, επειδή όντως. Και θα πω και αυτό. Λαμβάνω εγώ την ευθύνη για αυτό που λες. Γιατί όντως το μυαλό μου πήγε σε Ζαμάνι Κομπότη που είναι φίλη. Ωραία, πήγε. Αλλά και ποδοσφαιρικά. Αν ο Λεβαδιακός στην οικονομία του πρωταθλήματος πιστεύει ότι κάτι μπορεί να πάρει κάπου εκτός έδρας, ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι της Νέας Μύρνης. Και το έπαιξε ο Λεβαδιακός. Και έχει ένα πιτσιρικά ο Λεβαδιακός, το γιο του Βασίλη του Ιωαννίδη, ο σέντερφόρ του, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να φοράει τα σπρώματα. Ο Βασίλης ο Ιωαννίδης, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμαριάς και πάει μετά στον Ολυμπιακό. Νομίζω και στο Ηρακλή πέρασε, αφιγκάρι στο τέλος. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Δεν ξέρω. Είναι εποχή που η Καλαμαριά έχει Βασίλη Μπαμπόκη πριν πάει στην ΑΕΚ. Αμανατίδη Ιωαννίδη, δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Καλή Καλαμαριά εκείνη, με Σιμεούνοβιτς θεματοφύλακα. Είδα έναν Νάουσα Καλαμαριά από εκείνη την εποχή, του έβαλε 4 ο Τσάρτας. Να ξέρεις, εκείνη η ομάδα της Νάουσας με Τρούπκο, Κιζερίδη, Μάρκο. Εγώ είμαι Τρούπκος. Παιχτούρες όλοι αυτοί, φίλε. Εκείνη η φουρνιά της Νάουσας μπορεί να είναι η top φουρνιά επαρχιακής ομάδας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τη Λάρισα του 87. Αν μου πεις πρόεδρο της Νάουσας τότε θα υποκλίνομαι. Ο τέτοιος ήταν, ο μάνατζερ, ο Σούγκαρης. Πριν το Σούγκαρη. Παπαδοπλούς. Δεν πειράζει και φυσικά δεν θα το πω. Θέλω να δουλεύουν. Άντε, βουφιάνοι του Σταύρου, δουλέψτε. Στείλτε τα μηνύματά σας να δω σε τι κατάσταση είστε. Λοιπόν, και το βράδυ. Ποιο δεν ήταν. Σου φύγανε μετά. Άλλο ήταν ο Παπαδόπουλος.
Ήταν στην Άουσα τότε. Ήταν σε ένα ρόλο, όχι όμως μέσα στον παπαιδευτικό θόκο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στα μάτς χθες, τα δύο των πρωταθλημάτων της Αγγλίας, Everton Watford 2-2, με κλασική παιχνιδάρα, θανάτου πάνω κάτω η μπάλα, κατέβαινε ευκαιρίες, γκολ-γκολ δια περιπάτου. Και στο 100, και στο 108 ισοφάρισε. Ναι. Ριτσάρλισον γκολ, η παικτούρα αυτή πάλι, με την ωραία μύτη που σα αρέσει ναι, κιόλα. Με την πλαστική. Την κακιαστή, σαν του Γιαννούλη είναι. Τέτοια μύτη, αλλά ο Γιαννούλη και 2-8. Ο άλλο είναι ένα 80 και έχει τέτοια μύτη. Α, σε βγαίνει, είναι πρίγκιπα, ρε φίλε, αφού τον ξέρει το απολαμβάνει κάθε μέρα. Πρίγκιπα, ήρθε άνθρωπο από την Καρδίτσα και έδωσε άλλο νόημα στην πόλη. Ο άλλο μετακόμισε από το Τολόντο και πήγε στην Καρδίτσα. Δηλαδή, φαντάζομαι ταξιδιωτικό πράκτορα να τον παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ο παπά Γιαννούλη, ο οποίο είναι τυπάρα μεγάλη. Ωραία, και να του λέει, αδερφέ, μετακομίζουμε, φεύγουμε Ελλάδα. Ναι, ωραία, πού να κανονίσω να πάτε, στην Καρδίτσα. Οποία... Ούτε καν στην Καρδίτσα, στην Καλιφόρνη Καρδίτσα. Η οποία Καρδίτσα, θα πω ένα περιστατικό εντάχει, φίλος και συνάδελφός μου επαγγελματικά πριν από πολλά χρόνια, έτσι ήταν να διανυκτερεύσουμε το βράδυ, ήμασταν εμπορικοί αντιπρόσωποι. Έτσι και φτάνουμε βράδυ στην Καρδίτσα και έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο ακούει το όνομα Αρνή. Αρνή είναι κανονικά, αλλά εγώ το διαβάζω Αρνή, γιατί έτσι ήταν το κεφαλαίο. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο φίλος μου και με λέει: εγώ σε ξενοδοχείο Αρνή δεν μένω. Δεν μένω, φίλε, στα 22 του, στα 23 του. Είχε άποψη ζωή. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι κάθετοι. Ναι. Μ' αρέσουν, ναι και όχι. Ούτε εγώ θα έμενα. Ναι. Και φύγαμε και βράδυ ταξιδέψαμε από Καρδίτσα να πάμε στη γειτονική Λάρισα και να μείνουμε εκεί όπως πρέπει. Ούτε εγώ θα έμενα με την καμία κιόλα. Ναι, λοιπόν. Είμαι με το φίλο σου. Να πάμε λίγο τώρα, αν θέλει, γιατί η εκπομπή μα είναι γρήγορη. Κάτσε λίγο, περίμενε. Κάναμε και άλλο. Και τον Μπιλμπάου φυσικά που κέρδισε το 92 με το πέναλτι του Αντούριθ. Ναι. Είπαμε σε κάποια φορά στον Μπιλμπάου θα βγάλει μια αντίδραση. Δεν γίνεται. Το οποίο είναι το χειρότερο Μπιλμπάου τη ιστορία του. Τη ιστορία, φίλε. Είναι τα αγώνα εκεί. Ναι, και είναι σφιχτή, αλλά πρέπει να κερδίζουν και ένα παιχνίδι. Αλλιώς θα πούν το ποίημα για πρώτη φορά στα 120 χρόνια ιστορία του. Δεν έχουν πέσει και ποτέ. Ποτέ. Το Αμβούργο βέβαια έκανε την αρχή πέρσι. Είχε εκείνο το ρολόι, το βάλαν όλοι μαζί εκεί που. Το ρολόι. Το ρολόι. Τι κίνητο. Το Αμβούργο μου αρέσουν οι οπαδοί του Αμβούργου. Είναι ωραία πόλη βασικά, έχει πάει. Ναι, δεν έχω πάει. Έχω διαβάσει πάρα πολλά και έχω δει πάρα πολλά. Γι' αυτό δεν έχω άποψη από μέσα. Παίξαμε ένα φιλικό με τη Σεν Πάουλη ναι. Ένα καλοκαίρι και πάμε άνετοι εμεί. Και όταν έχει traffic, traffic λέμε εμείς οι εκλογαθείς, όταν έχει traffic, traffic στο Αμβούργο είναι καμιά 40 χιλιόμετρα κολλημένα όλα. Και τι κάναμε με τον κολλητό στο Βασιλόπουλο? Για πες. Πήραμε όλη την γραμμή τη 40 χιλιόμετρα, την βοηθητική που δεν τολμάει να μπει ο Γερμανός. 40 χιλιόμετρα πηγαίναμε εκεί. Πήρατε τέτοια πρωτοβουλία. Ναι, για να προλάβουμε το φιλικό. Και ενώ μας έχουν γράψει για 65 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όλο ήταν 55, μας έχουν γράψει για τις Παναγιές στα μάτια. Εκείνη τη μέρα δεν μας γράψανε, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε πληρώσει όλες τις πιθανές κλήσεις. Εδώ φτάνουμε στο ανάγκα και θεοί πείθονται. Ναι. Στην ανάγκη λοιπόν δικαιώθηκατε. Δικαιωθήκαμε. Τι έγινε στο φιλικό? Κερδίσαμε 3-2 νομίζω. Και είχε έναν αριστερό μπακ Αμερικάνο. Λέγανε και δική μας είναι Σεν Πάουλη, απόγονοι του στόλου και τέτοια, επειδή είναι λιμάνι εκεί. Κανονικά. Να πω μια ιστορία για να βγω πάλι εντάξει. Όταν είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο. Το Μητρού Σισερών. Το Μητρού Σισερών, όχι το γουχού για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, ναι. Έτσι, όχι το καλό. Όχι γιατί το καλό. Φτάσουμε, το λιμό. Και, λιμό το οποίο δεν ήταν λιμό. Δεν ήταν λιμό, απλά είναι καθυστερημένο. Φίλο μα. Αυτό είναι. Ναι. Μιλάμε άντε επειδή είμαστε φίλοι. Ήμασταν φίλοι πολλοί. Έτσι. Με έχει πει σε κάποια στιγμή, ενώ παίζει τον Πάουκ, είναι αντικατάστατο στον πρώτο χρόνο. Ναι. Παίζει πολλά μάτ. Ναι. Και μου λέει, κοίταξε να δει, να σου εκμυστευτώ κάτι. Ναι. Μου λέει, είναι μια ανάσα από το να μου φέρουν πρόταση από το Αμβούργο. Και του λέω εγώ, άκου να σου πω Γιώργο, λέω, ήσυχα λέω, θα σου το πω, θέλω να το καταλάβεις. Ναι, εσύ λέω, από το Αμβούργο και με το αεροπλάνο να περάσει από πάνω, κερδίζεις. Ναι. Όχι να σε πας στο Αμβούργο και να πας στοίχημα, θες να βάλουμε. Ναι. Ναι. Και φυσικά δικαιώθηκα απόλυτα. Έτσι. Εδώ μπαίνει αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν, εκεί βγάζει το ψωμάκι του. Εκεί που έχουν έτσι, όλοι ένα Μπακού. Φρύδι. Ένα φρύδι. Εκεί άπας να κάνεις εργοστάσιο για τσιμπιδάκια, θα οικονομήσεις. Στο λέω από τώρα, είναι μια επαγγελματική μελλοντική σκέψη που θα μπορεί να έχει. Επαγγελματικό ναι. Προσανατολισμό. Τσιμπιδάκια στον Πακού. Όποιο πουλήσει τσιμπιδάκια στον Πακού τελείωσε. Εντάξει. Ξέρετε ποιο βρίσκεται εκεί μαζί ακόμα, για να μαθαίνει και λίγο ο κόσμο. Είναι μαζί με τον Τάτο. Ο Τάτο, πω. Ναι. Δηλαδή αυτό το δίδυμο τώρα μπορεί να βγει τον Πακού. Ναι, ναι τον Πακού. Εκεί, εκεί μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα, εύκολα. Εσεί που παίζετε στοίχημα και δεν βλέπετε μόνο και αυτά και θέλετε να κινηθείτε εκεί, πέστε και λίγο Αζερβαϊτζάν. Αζερβαϊτζάν. Ναι, Πακού. Ιντερ Μπακού, φίλε. Νομίζω είδα το γήπεδο τη. Ναι, να παρατήσουμε λίγο την Ιντερ Μπακού. Όχι, θα σου βάλω μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία. Ναι. Δεν απαλάβω να μου για Champions League. Θα πούμε, μισή ώρα θα έχουμε. Α, τι αγχώνεσαι. Ναι, σωστό. Δεν ωραία. Το άγχος μικραίνει τη ζωή. Για να καταλάβεις λοιπόν και εσύ και οι φίλοι ακροατές που εσύ το έχεις ζήσει εν μέρη, τι βλακίες λένε οι μάνατζερ στους παίκτες.
Δηλαδή ο Γιώργος τώρα. Ρε φίλε, μόλις ήρθες από τα Σέρας. Είσαι ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ. Έχεις κάνει 4 ασίστ, όντως εκείνη τη χρονιά έχεις κάνει 4 ασίστ στο Europa. 6 και γκολ στο Europa League. Ναι. Έτσι, και γκολ που τον ακύρωσαμε στην Καρπάτη, μια γκολάδα στις πρώτες εμφανίσεις. Και με πολύ ωραία ουσιαστική συμμετοχή στην ομάδα. Και πάμε λοιπόν και τον βρίσκει ο άλλος που θέλει να τον ταΐσει και του λέει θα σου φέρω πρόταση από τον Βούλγο. Και τον πιστεύει. Τον πιστεύει. Εκεί ο παίκτης λοιπόν, για να εκπαιδεύουμε και τα νέα παιδιά, του λες του μάνατζερ, άκου βλάκα, δεν θα μου ξαναπείς ποτέ ότι θα μου φέρεις πρόταση. Όταν θα την έχεις στα χέρια σου, ωραία, έχουμε τότε αυτό. Έχουμε αυτό. Κατάλαβες, βλάκα, ξανά το ξαναλες. Εντάξει. Αυτό. Έτσι και το ηθικό δίδαγμα για τα παιδιά που μας ακούνε και θα έχουν μάνατζερ, γιατί έτσι τους είπαν ότι πρέπει να έχουν μάνατζερ. 9 στους 10 στη χώρα αυτή οι μάνατζερ δεν βλέπουν μπροστά τους. Δεν βλέπουν, να τους πει τα παρευθεία θα στρίψουν. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν να έχετε το νου σας παιδιά, όχι φανφάρες. Υπάρχουν όμως και μάνατζερ οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους άριστα στον ελλαδικό χώρο. Μπορεί να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Του ενός χεριού, ναι. Έτσι, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί και βοηθάνε τα μέγιστα στην εξέλιξη των παικτών. Ναι. Εγώ λοιπόν είμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος. Έχω συναντήσει 3 μάνατζερ οι οποίοι όντως δουλεύουν και ασχολούνται πραγματικά με τα παιδιά που έχουν. Και όλο το μυστικό, εγώ θεωρώ, χωρίς να την έχω κάνει αυτή τη δουλειά, που μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, ότι όλο το μυστικό είναι αφού κάνεις τη μεταγραφή, μετά πώς συμπεριφέρεσαι με τον παίκτη. Δεν τον πετάς και τον αφήνεις. Ναι, δεν συμπεριφέρεσαι. Μετά πρέπει να σε νιώθει σαν δεύτερο πατέρα του. Εγώ μου ένα πράγμα θα σου πω. Να σε νιώθει οικογένεια. Παίζει, π.χ. Γιατί υπάρχει, η ζωή είναι εύκολα και δύσκολα. Δεν είναι, η καθημερινότητα δεν είναι μια ευθεία. Θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρεις πόσα παιδιά παίζουν και εκείνη την ημέρα έχουν ίωση το ένα το άλλο το παράλληλο. Βεβαίως. Και δεν βλέπονται. Ναι. Τι είναι εσύ μάνατζερ να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πει παιδιά, εντάξει, ο δικό μου δεν βλέπονταν. Ωραία, αλλά ξέρετε ότι έπαιξε με ίωση. Ναι. Δεν είναι καμία πυρηνική επιστήμη. Έτσι ώστε και εσύ να πεις να επιβεβαιώσεις από την ομάδα ότι έπαιζε με ίωση, αυτός δεν. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει, ξέρω εγώ, να πεις, να σου δει μόνο του το θέμα. Είναι λέση. Αποτύχατε. Ναι. Τζάμπα, τα πετάξατε τα λεφτά. Ναι, κατάλαβες. Και κανείς δεν θέλει πλέον να πετάει, όχι λεφτά, ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Είναι και μισή, θα πιάσουμε τώρα το τσουλού. Να κάνουμε το διαλυματάκι το φωτοβολίδα. Πολύ κομψό διάλειμμα. Πιο γλυκό διάλειμμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φίλε, έτσι το ήθελε η Goldbet. Φίλε, έτσι το κάναμε. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Το ζητήσατε και είναι δέσμευση. Ναι, και είναι δέσμευση. Πάμε στο κομψό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και φαγώθηκες με το τσάπιο σου. Βέβαια, φαγώθηκα γιατί να δώσουμε το στίγμα, φίλε. Η μία επιτυχία πρέπει να διπλώσει. Είπαμε, η διαφορά γίνεται πάντοτε στο δίπλωμα. Στο δίπλωμα. Και με νιώθω σε εξαιρετική κατάσταση. Βεβαίως, φίλε. Η μπάλα πρέπει να περάσει από τα χαφ και να βγεις, να σε κάνω μια κάθετη πάσα, ναι, και να κάνεις μια λόμπα. Θέλω μαγικά γκολ να βάζεις. Α, ένα αυτό που πήγε να κάνει ο Ποντένσε και δεν του βγήκε. Τι κρίμα. Τι κρίμα, υπάρχει το δοκάρι. Βγάλτε το δοκάρι. Αυτό πάλι πήγε δοκάρι όταν λένε. Είναι πρώτη η ΑΕΚ στη βαθμολογία με τα δοκάρια. 13 έχει, φίλε. Άντε, δε. Ναι, ναι, ναι. Να τις δώσουν ένα ακόμα. Μια σκισμένο χαρτί ακόμα να το τσινίτησαν αυτοί. Ναι. Να το παίρνουν. Ναι. Α, 13 δοκάρι έχουν τα παιδιά. Όχι, βέβαια. Τι μου είπε τώρα. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κάρμα. Να κάνουμε ένα κίνημα σαν το υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια που μαζεύτηκαν. Κοίτα, όχι, το έχουν πει. Μια μέρα πριν την άλωση. Εμπρό τη ΣΑΕΚ παλικάρια, σου τάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Μα το λέγανε μέσα. Μα τα σπάστε τα ρημάξια. Παίξτε στα δοκάρια εσεί φέτο, παιδιά. Στα 23, κάτι μπορεί να κερδίσει. 13 έχουνε. 23 εύκολα μπορεί να φτάσουν. Και μπορείτε να παίξετε over 23, under 23. Δοκάρια στην ΑΕΚ. Ένα-δύο παιχνίδια είναι. Εντάξει, εύχομαι να τα καταστάσουν τα δοκάρια. Και ο Πάκου δεν έχει μόνο ένα. Και κανένα να είναι δοκάρι και μέσα, εγώ θέλω. Το κάνει και μέσα ήταν. Α, ήταν και μέσα. Όχι, είχε δύο, το ένα το κάνει. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε στο Champions League, γιατί αυτοί θα παίξουν και εμείς ακόμα θα μιλάμε για τα δοκάρια και τους άλλους. Λοιπόν, σε δύο κομμάτια κόβεται σήμερα το Champions League, δύο μάτς. Ξεκινάμε στις 8 παρα 5 σε έναν όμιλο το οποίο είναι παγερά αδιάφορο για την πρώτη και δεύτερη θέση. Έχουν περάσει η Σάλκη και η Πόρτο. Και υπάρχει και διαφορά τη Πόρτο, άρα δεν παίζει μια πρώτη με δεύτερη θέση. Μπράβο. Αυτοί έχουν βγει, είναι τελειωμένοι. Τελειωμένοι. Απλώ είναι μόνο ποιο θα συνεχίσει το Europa, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γαλατά Σεράκ και Λοκομοτίβ Μόσχα. Δεν έχουν. Έχει ένα Europa η Γαλατά στην εποχή Χάτζη. Ναι. Έχει πάρει ένα. Το Μαδάρα από Πέσκου Χάτζη κτλ. Γαλατά Σαράι, Πόρτο οπότε το μάτς. Ναι, ενδιαφερόμενος με αδιάφορο. Με αδιάφορο, όπως στον πάγκο είπαμε, σε Σέρτζιο Κονσεϊσάου. Δεν θέλει να χάνει ούτε στην τάμα, όχι στο τάβλι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μην σκεφτεί κανένας πάλι αυτά τα κινεζογαλλικά που σκεφτόμαστε εδώ οι Έλληνες όλοι, ότι επειδή το θέλει Γαλατά και η Πόρτο θα πάει αδιάφορο. Και... Κανένας δεν είναι αδιάφορο στο Champions League. Κανένας και το για κανένα λόγο. Η Πόρτο ξέρει και να τα χρήματα είναι πολλά και στο Χ και στον Άσο παντού όταν γίνεται. Ναι, επειδή η Πόρτο ξέρει να πουλάει, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει κανένα 2-3 παίκτες που δεν έχουν και πολλοί είναι αυτό. Λογικότατο είναι αυτό. Ναι. Εγώ φίλε εδώ θα παίξω γκολ τη Γαλατά με την Πόρτο.
Ναι. Γιατί και το. Και το... Γκολ-γκολ και 1,66. Εγώ θα κοντράρω το Σέτσιο παρότι πιστεύω θα παιχτεί το παιχνίδι κανονικά. Τα σημειώνω κιόλας για να πούμε αύριο ακριβώς τι έχουμε κάνει. Ναι, εγώ θα παίξω γαλατά. Ναι. Ότι το κίνητρο και το ψιστήρι μέσα στο γήπεδο. Γαλατά με Φατίχ Τεβίμ στον πάγκο, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση προπονητική τα τελευταία χρόνια. Είναι το λείψανο το οποίο ξέμεινε και ξέμεινε, δεν έχουν ναι. άλλους. Έχει άποψη, ναι. Ωραία. Άσο αυτό, και 2,46 οπότε. Ναι, θα πάω στον Άσο. Ναι. Ταυτόχρονα παίζει η Σάλκε με τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Η Σάλκε η οποία έχασε στον ντέρμπι πριν από 4 μέρες στην κοιλάδα του. Ήταν κακή κιόλας. Ναι. Για ακόμη μια φορά. Ένα γήπεδο εκπληκτικό όμως, ρε φίλε. Ξέρεις, είναι αυτό το γήπεδο στον Κιτζελκίφχεν που περνάει και το σκεπάζουν όλο όταν βρέχει. Μηχανικά. Και δύο φορές πήγα. Έχεις πάει με τον Πάκο. Εγώ είχα πάει και στο 1-1 με το Στόχ. Ναι. Εκεί που δεν χάνουμε και πώς αποκλειόμαστε. Πώς το θυμάμαι και να το μάθω. Τι ωραίοι που ήμασταν σε εκείνον το Σάλκε Πάοκ. Τι ωραίο γκολ έβαλε ο άλλος. Καλός παίκτης, φίλε. Εγώ τον θέλω ακόμα να ξέρεις. Καλός παίκτης. Γιατί είναι εξτρέμ-εξτρέμ. Και πάει στη Σλάβια πάρα πολύ καλά. Και παίκτης. Έχει κάνει και παιδική χειρεμίση. Και παίκτης. Δεν παίρνει 12 βίζες την εβδομάδα, δηλαδή. Αν... Εμένα, ναι, εμένα ναι. μου άρεσε ότι ήταν ηγετική φυσιογνωμία. Του είχε δώστε μου την μπάλα, δεν κρυβότανε. Όταν και... θα σου πω, έχω πει τον έζησα. Και γουίνγκερε επάνω στον αντίπαλο. Εμένα με τρελαίνουν οι παίκτες που πηγαίνουν να κάνουν υπεραριθμία, να κερδίσουν τον πρώτο παίκτη, να τον αποφύγουν και μετά να γίνει ο χαμός του χαμού. Θα σου πω κάτι. Με το Στέφεν στην αρχή που δεν είχαν πολύ τριβή πήγε. Όταν του πούλησε τρέλα ο Στέφενς έσβησε και όταν ανέλαβε μετά ο Γουχούδο Στέφενς πήγε. Πήγε μια χαβούλα. Καταλάβες, δηλαδή είναι καθαρά παίκτης ψυχολογίας. Δηλαδή. Αν τον έχεις τον τάντεμα θα σου παίξει. Και με λυμμένα τα οικονομικά του από τα 19, ναι, γιατί είχε πάει στην Τζέλσι τότε και είχε πάει ένα μυθικό ποσό. Ναι. Ξέρεις, η Τζέλσι πας δεν παίζεις και φεύγεις επάμπλουτος. Ναι, έτσι είναι. Μόνο να περάσεις. Εγώ τον ξανά παίρνω το στόχο, ξέρεις. Ναι. Σάλκε, εσύ. Σάλκε, ναι. Σάλκε Λοκομοτίβ Μόσχας, έτσι. Εγώ εδώ πέρα βλέπω τη Σάλκε ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά και ότι οι Γερμανοί θα τα παίξουν στις κατωμάτσες. Σάλκε και Άσος, 1,96. Οι Ρώσοι είναι ανώμαλοι ποδοσφαιρικά. Ανώμαλοι γενικά βασικά, αλλά ανώμαλοι και ποδοσφαιρικά. Εγώ θα πάω στο over. Βεβαίως, σημειώνεται. Γιατί οι Ρώσοι πάντα τρώνε. Γράφετε κι εσείς και ό,τι κάνετε τώρα. Και όσο ψυχή μας. Τρώνε και βάζουν. Εγώ τη Σάλκε Άσο και τη Γαλατά γκολ-γκολ στη διάδα των 8 παρα 5. Ναι. Ωραία. Πηγαίνουμε μετά, ξεκινάμε σε μια άλλο πακέτο όλα μαζί τα άλλα τα 6 μάτς, καλά μάτς, το ένα καλύτερο από το άλλο. Φυσικά υπάρχουν και αυτά που είναι καλύτερα από τα καλύτερα. Έτσι, Ίντερ Αϊντχόφεν. Περιμένω να πάω στον όμιλο. Και είναι Αϊντχόφεν, είναι με φι η ομάδα, δεν είναι Αϊντχόφεν που τη λέτε όλοι οι 9,5 στους 10. Δεν είναι αυτά τα συχαμουσιχάματα. Η Ίντερ του 1,41 στον Άσο, έτσι. Μια ομάδα η οποία στάθηκε καλά μέσα στην Τότεναμ. Ιτήθηκε όμως με τον γκολ που έβαλε ο Έριξε στο 82. Εδώ λοιπόν υπάρχει η ιδιομορφία η εξής. Ότι θα παίζουν την ίδια ώρα οι δύο βασικοί ανταγωνιστές για τη δεύτερη θέση. Η Τότεναμ, γιατί δεν μπορούμε να το πάρουμε ξεχωριστά το παιχνίδι, έτσι, πρέπει να αναλύσουμε λίγο τον όμιλο. Η Μπαρσελόνα είναι με 13 βαθμούς περασμένη. Αυτή η ματσάρα, Μπαρσελόνα 2-12. Ναι. Ναι. Μπαρσελόνα Τότεναμ. Ωραία. Η Τότεναμ ξέρει ότι μόνο με διπλό είναι εξασφαλισμένη γιατί έχει την ισοβαθμία με την Ίντερ. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εδώ η Ίντερ μπορεί και να κερδίζει. Ωραία. Και να έχει 0-2 η Τότεναμ και να είναι εκτός. Και να κάνουμε έτσι. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Αν το δούμε το μάτι λίγο μόνο του, το Ίντερ Αϊντχόφεν, άστο στο συνδυασμό, αν θα περάσει ή όχι, τι βλέπεις εσύ στοιχηματικά. Στοιχηματικά. Η Γκολμπέτ βλέπει ξεκάθαρο. Που αναζητά κίνητρο με έναν βαθμό, με 5-12 γκολ και γενικά δεν της πήγε ο όμιλος που ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Δεν της πήγε ο όμιλος όμως, ρε φίλε, να ξέρεις, ήταν πάρα πολύ καλή και στο μάτς με την Μπαρτσελόνα, επειδή έτυχε να το δω όλο σε κάποια στιγμή ένα βράδυ, έτσι, στο ημίχρονο μπορούσε να κέρδισε την Μπαρτσελόνα με 2-0. Είχε δύο δοκάρια, πίεζε, πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι νούμερο ένα ομάδα στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ είναι δεύτερη ομάδα στην Ολλανδία. Ναι, φίλε, δεν το συζητάμε αυτό εδώ. Δηλαδή ο Άγιαξ που κάνει πλάκα, ναι. που πήρε χ μέσα στο Μονάχο. Η Αϊντχόφεν είναι καλύτερη, ναι, ναι, ναι. Η Αϊντχόφεν είναι ένα κλικ πάνω. Όχι πολύ, ένα εντάξει, κλικ πάνω. Και αυτοί εναλλάσσονται. Ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν... Ίντερ και Άσο, συμφωνούμε σε αυτό. Ίντερ και Άσο, ρε φίλε, ναι. Απλά άμα ήταν άλλο το παιχνίδι, θα πήγαινα Άσο και Over, να ξέρεις. Εντάξει. Εγώ Ίντερ και Άσο του 1,41, Champions League. Ναι. Ναι. Θα το δούμε τώρα λοιπόν με το πακετάκι το Μπαρτσελόνα Τότεναμ. Πρώτα να μου τη δίνετε, φίλε, εδώ θέλω να σε δω. Εγώ, φίλε, εδώ πέρα θα μιλήσω για το over σε αυτό το match, το 1,50, το οποίο είναι μια χαρά, ενώ το διπλό της Tottenham είναι στο 3,50. Είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι μεγάλο το κίνητρο, ναι. αλλά η Μπαρτσελόνα, έτσι, είναι ναι. η Μπαρτσελόνα, δεν ανάγκη πολλά, λέμε πολλά και να κουραζόμαστε. Ναι. Εδώ, λοιπόν, σε παιχνίδι με λάθος, αυτά τα 4-5-6 που παίζω, ναι. μπορεί να βάλω
το διπλό της Τότεναμ. Να το βάλεις και να το περιμένεις με την ησυχία σου. Ναι. Εγώ εδώ θα δουλέψω το 1,50 γιατί σήμερα είναι στοιχηματικά για επένδυση. Ναι. Δεν είναι για τα χαλαρωτικά που λέμε, είναι για ορμάμε. Ναι. Κατά το ορμάτε μακεδονομάχη του Βασίλη του Καρά. Να προτείνω κάτι στο κοινό. Οι ενδεκάδες στην UEFA βγαίνουν περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο πριν το παιχνίδι. Δηλαδή 8 η ώρα, ναι. Ναι. Εκείνη την ώρα που μπαίνει στο UEFA.com, βλέπει τις ενδεκάδες, γιατί η Μπαρτσελόνα μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει χωρίς το Μέση, παράδειγμα. Χωρίς το Μέση. Αμέσως 40% μείον από τη δυναμικότητά της. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, σήμερα που είναι τελευταία αγωνιστική, προτείνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Προχωράμε. Mm. Η Μονακό αντιμετωπίζει την Dortmund, η ντροπή του Champions League. Η Μονακό, σε όλα τις τα μάτς ήταν κάκιστη, τραγική. 2-12 γκολ. 2-12 και πώς τα έβαλε αυτά τα δύο. Μονακό ποιον υποδέχεται? Μονακό, Ντόρτμουντ. Το διπλό τι δίνει, 1-30. 1-62. 1-62, πολύ ωραίο. 1-62. Είναι πάρα πολύ ωραίο διπλό. Κοίτα να δεις, Μπριζ Ατλέτικο δεν παίζει. Ναι. Μπριζ Ατλέτικο. Μπριζ Ατλέτικο με 6-53, 3-92 και 1-62 το διπλό της Ατλέτικο. Η Μπριζ είναι αδιάφορη. Εγώ το Μπριζ Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα το ακουμπήσω. Θα το αφήσω να παίξουν οι άνθρωποι μόνοι τους. Γιατί η πρώτη φωτιά παίζεται. Ναι, φίλε, δεν θέλω να το ακουμπήσω. Δεν θέλω, δεν έχω άποψη. Εγώ δικιά μου προσωπική. Μαζί σου λέω, αγόρι μου, τι δίνει την Ατλέτικο. Ναι. 1-62. 1-62. Η Ατλέτικο, η οποία πολύ μέσα στο μυαλό σας έχετε ότι είναι η τρίτη ομάδα της Ισπανίας, έτσι μετά από τις δύο κορυφές, ναι, ότι είναι οι φτωχοί πλην τίμοι που πολεμούν το κατεστημένο της Μπαρτσελόνα. Δεν, δεν υπάρχει φτώχεια και στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι μεταγραφές της είναι των 70 εκατομμύριων ευρώ. Ναι. Πρόσφατα πήρε το Λεμάρα από τη Μονακό, ναι, των 80 εκατομμύριων. Δηλαδή είναι ισοϊψής. Παίρνει, κάνει μεταγραφές. Πιο ακριβού στον πλανήτη. Σε γιατί το κάνουν αυτό με την Ατλέτικο? Γιατί όλοι οι καλοί παίκτες, οι παλιοί και οι έμπειροι θυμούνται ότι είχαν ένα πέρασμα για αρκετά χρόνια και από την Σεκούντα Ντιβιζιόν. Ναι, είχαν. Το Χέσου Χίλ θυμούνται βασικά. Χέσου Χίλ, βέβαια. Ωραία, αυτή τη μορφή. Μια ήταν... Ατλέτικο Μαδρίτης που φυσικά όλοι, όταν, όλοι θυμούμαστε τα δύο μάτς μεταξύ ΠΑΟΚ Ατλέτικο και Ατλέτικο ΠΑΟΚ και τον Κριστιάν Βιέρι να βάζει εκείνο το μαγικό γκολ στον Νίκο Τομιχόπουλο. Ένα γκολ που κατά την άποψη δική μου είναι στα πέντε κορυφαία όλων των εποχών. Εκεί φαίνεται και την ποιότητα του παίκτη. Δεν γιατί έχει σκεφτεί ότι θα την κάνει ο Νίκος. Θα κάνει λάθος, η μπάλα είναι στη γωνία του κόρνερ. Την πατάει στη γραμμή, γυρνάει αυτομάτως. Με τη μία, ακαριέα. Μπέστε και δέστε στο Google μικρή να δείτε μαγικό γκολ. Πρέπει να είναι 97-98 η χρονιά. Ναι. 97-98, Ατλέτικο Μαδρίτης, ΠΑΟΚ το μάτς. Και εκεί φυσικά πρέπει να εξάγουμε, αν θυμόμαστε, είπαμε για τους παλιούς πάλι, το φάουλ, τα φάουλ του Κώστα του Φραντζέσκου, που του είχε ξεφτυλίσει. Και ο Μολίνα, έτσι, του Μαδοφύλακα. Μολίνα του Μαδοφύλακα, ο οποίος ο άνθρωπος ήξερε και τι έκανε. Πέρα από το τείχος, έβαζε και παίκτη στην εστία από εκεί που θα πήγαινε η μπάλα. Πλέον στα τείχη. Τι άλλο να κάνουν. Το έχει το σύρτη. Σύρτη, τι εννοεί. Σύρτη, θυμάμαι τη Σύρτη. Νικήσαμε το φόρμα. Κάνει τάκλι εκεί που δημιουργείται το κενό του άλματος. Ο Σύρτη. Άντε, δεν το έχω δει αυτό ποτέ. Εκπληκτικό. Πολύ δυνατό. Το έκανε αυτό πριν 20 μέρες, ο Μέση. Ναι. Σε ένα φάουλ. Ναι. Σηκώθηκε το τείχος για να και πλάσαμε από κάτω. Ξέρεις πόσο δύσκολο να περάσει. Πλάκα κάνεις, φίλε. Όλα αυτά που φαίνονται τόσο εύκολα που τα κάνει ο Θεός των Θεών, ο Μάγος των Μάγων, ο Λιονέλ Μέση, έτσι, αυτή τη γοητεία της απλότητας που αποπνέει με το παιχνίδι του, είναι τόσο δύσκολα. Πώς εύχονται, πώς τους περνάει, πώς αλλάζει ρυθμό και κατεύθυνση. Άστο, τι να λέμε τώρα. Δάκρυα, λιγμή, αναστεναγμή. Εδώ θα αποθεώνεται λοιπόν, σταθερά ο Μέση. Εδώ λοιπόν θα παίξουμε τα δύο διπλά. Εγώ. Η άποψη σου είναι οπότε εσύ. Ντόρτμουντ, ναι, και Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Τα δύο 1-62 εσύ. Mm-hmm. Εγώ το 1-62 φυσικά συμπλέω με την άποψή σου. Την Club Brugge την παρατάω στην τύχη της με την Ατλέτικο Μαδρίτης και μακάρι να όσοι παίξουν και το επιλέξουν το μάτς να το βρουν. Mm-hmm. Α, τώρα ερχόμαστε πάρα πολύ ωραία μάτσα. Λίβερπουλ Νάπολη. Ματσάρα. Εντάξει, φίλε, εδώ τώρα μιλάμε Λίβερπουλ και 1-66. Εδώ το παίζουν πρόκριση, ξέρεις, στο θάνατο. Συνδυασμό αποτελεσμάτων. Λίβερπουλ στο 1-66, ισοπαλία 4-41, η Goalbet και το διπλό 5-71. Και Liverpool να ξέρετε, είναι οι καλύτερες αποδόσεις. Θέλει νίκη με περισσότερο από 1-0. Ναι, ναι. 3-1 την κάνει. 4-2 δεν την κάνει όμως. Πρέπει να ξαναδείς τι γίνεται. Υπάρχουν αυτές οι δημοφίλες. Το 4-2 δεν την κάνει. Το 3-1 την κάνει. Το 2-0 δεν την κάνει. Δεν την κάνει σε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Το εξηγήσουμε τα επόμενα 10 λεπτά αυτό. Δεν την κάνει. Λοιπόν, η Λίβερπουλ δεν παίζει. Την κάνει. Ναι, δεν την κάνει. Τριπλή ισοβαθμία τι γίνεται. Εδώ σε θέλω. Τώρα έχει μια σειρά από σενάρια, φίλε. Βγάζει την πρώτη ομάδα. Βάζει... Δεν τα ξέρω αναλυτικά να τα πω τώρα. Έχει και σενάριο τριπλή Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρό Αστέρα πάρει, βέβαια. Πάρει. 19 ποσοστό άσου του Ερυθρού Αστέρα. 8 το ισοπαλία. Και ένα 18 η Paris Saint-Germain, η ομάδα των πλουσίων. Ναι, εδώ παραδείγματος χάρη το βολικό χ. Ναι, βολικό χ γιατί.
Αν περνάει, με έχει πάρει. Πάει, θα κερδίσει, φίλε. Τι βολικό έχει. Εσύ. Μπορεί να έχει αγοράσει και όλο το Βελιγράδι. Και μπορεί να έχει παίξει όλο το Βελιγράδι μαζί με το Παρίσι, τον Άσο. Κάτσε ρε φίλε. Όχι. Μου λες να μην σκέφτομαι μυστήρια. Αλλά όχι, εντάξει αυτό, τώρα. Εδώ θα σκεφτείς με το κομμάτι ότι δεν γίνεται η Παρί. Το μάτς αυτό, αυτή η διάδα αγώνων, το Λίβερπουλ-Νάπολη με τον Ερυθρό Αστέρα Παρί, θα αφήσει στο Europa Link μία από τις τρεις και αυτόματα θα γίνει και το ακλόνητο φαβορί του Europa Link αυτή που θα μείνει απ' έξω. Υπάρχει και σενάριο, φίλε, να κερδίσει η Νάπολη μέσα στη Λίβερπουλ και να κερδίσει η Παρί. Ο Ερυθρός Αστέρας στην Παρί και να μείνει η Λίβερπουλ εκτός Europa. Εντάξει, άστα. Εγώ θέλω να σου πω το γλυκό μου πόθο είναι. Έτσι, επιθυμία μου. Επιθυμία. Να αποκλειστεί η Λίβερπουλ, να πάει στο Europa, να περάσει ο ΠΑΟΚ και να παίξουμε μαζί. Και να παίξουμε ΠΑΟΚ Λίβερπουλ. Ωραίο είναι αυτό, φίλε. Ε? Δεν τους βλέπω. Καλά, τώρα σιάξτε τα φέτο. Να έτσι κάνω και γελάτε. Τα τρώει κάτι. Είναι κανένα ταξιτζή, θα τράκαρε. Πάτα, πάτα, συμπλέκτε, αδελφέ, θα τρακάρει. Πάτα φρένο. Το βλέπει τον άλλο μπροστά σου. Και το προπαγάζ το κατεβάζουμε όταν φύγει το κεφάλι από κάτω. Εντάξει. Τώρα έτρεπε και τώρα κάποιο μια μπουκιά παστίτσιο, μια κοτόσουπα κάτι, παιδί μου. Και τώρα του φύγει. Θέλει τη λιβτία, την ισοπεδώσουμε. Πω, πω, φίλε, θα τον κυνηγήσω αυτόν. Ωραίο μάτσο, δεν είναι. Το ταξιτζή. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ θα πάρουμε άσο Λίβερπουλ με handicap, το οποίο θα δίνει 3-4 φράγκα, λέω εγώ. Ο Αντσελότη, βέβαια, έχει μια ομάδα πάρα πολύ στρωμένη και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν είναι ποδοσφαιρική η άποψη αυτή, δηλαδή θα κερδίσει η Λίβερπουλ με έναν γκολ παραπάνω. Δεν είναι εύκολο. Εγώ αυτό το μάτσο θα το παίξω άσο και over και 2,80. Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό που λέω. Το μάτς, φίλε. Ακόμα η άποψη ποια είναι η κανονική. Είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Κάθε αποτέλεσμα. Όλα το Champions League είναι έτσι, φίλε. Το Champions League είναι το πιο δύσκολο να πιάσεις γιατί είναι όλα τριπλές. Είναι οι top ομάδες από κάθε χώρα. Τι έκανε. Τώρα βλέπεις Νάπολη στο 5,71. Δέστε την όλη τη χρονιά πότε την Νάπολη σε οποιοδήποτε μάτς θα τη δώσει 5,71. Σε οποιοδήποτε. Ούτε μέσα στη Λίβερπουλ. Ούτε με την Γιουβέντους. Πουθενά, ε. Όχι. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν εγώ θα πάω με τη Λίβερπουλ γιατί είμαι Λίβερπουλ. Παρότι σέβομαι πάρα πολύ. Και εγώ θα πάω στον Νάπολη του Αντσελότη. Εγώ θα την παίξω με handicap. Ωραία. Και θα περιμένω στο live το Ερυθρός Αστέρας Παρί. Δεν ξέρω, έχω μια φωνή, θα μας δώσει σημείο αυτό. Η στη φωνή, διάρκεια. Είπαμε, για να, είπαμε να γνωρίζουν όλοι, είναι μια εσωτερική αναζήτηση, μια φωνή την ώρα του μάτς, έρχεται ως διαμαγείας, έτσι, ως σαν το Άγιο Πνεύμα να πούμε. Και λέει, παίξε αυτό, παίξε, παίξε, γιατί άρχισε να το παίξεις, πάτα το κουμπί. Σαν τη διαφήμιση του το κίτρινο κάτι που λένε, πάτα το, τι περιμένεις. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το μάτς. Και πηγαίνουμε στο Victoria Pilsen Roma 2.63, 3.62, 2.71. Μία Ρώμα η οποία πριν από 4 ημέρες μας έκανε μεθύστακες, μας έβγαλε στο δρόμο, μας έκανε ωραίστη μακρύ. Όταν το 0-2 και το κυκλωμένο μάτς κερδισμένο έγινε 2-2 με την κάλια των 10 παικτών να ισοφαρίζει. Αλλά τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Το έλεγε η Αλέκα Κανελίδου. Μια άλλη ταινία. Βάζω. Μην ολοκληρώσεις. Απλά να πούμε ότι στο νούμερο του συγκεκριμένου είναι πρώτη ρεαλ, ό,τι και να γίνει. Ωραία. Η Ρώμα είναι δεύτερη, ό,τι και να γίνει. Και η μοναδική ομάδα με βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι ομάδες με βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι η Βικτόρια Πίλσεν και η Τσεσεκά. Ακριβώς. Οι οποίες θέλουν μία καλύτερο αποτέλεσμα. Η Τσεσεκά θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από την Πίλσεν, γιατί στην ισοβαθμία είναι πίσω η Τσεσεκά. Η Πίλσεν είναι αύριο, δώσαμε το στίγμα μας και για ένα αυριανό μάτς. Δείτε πόσο μπροστά από την εποχή μας είμαστε. Ναι, γεγονός. Έτσι. Προχωράμε δηλαδή, είναι αυτό. Πώς είμαστε στο σχολείο και διαβάζαμε το παρακάτω. Ναι. Έτσι. Δηλαδή να μάθουν αυτό τα που δεν είναι στα καθήκοντα. Και να έχουν που δεν είναι στα καθήκοντα. Έτσι. Να πάμε και μία άποψη από σήμερα για το τι θα γίνει αύριο. Έτσι. Μιλήσαμε λοιπόν για τα μάτια του Champions League. Έτσι. Και κάναμε ο καθένας το δικό του, τη δική του σαλάτα. Το δικό του φαγητό. Ναι. Εγώ πιστεύω σήμερα θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Αύριο η Colbet θα είναι φτωχότερη. Οικονομικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Colbet αύριο θα είναι πλουσιότερη. Ναι, εντάξει, είναι μια άποψη. Θα έλεγα εκ διαμέτρου αντίθετη. Γιατί η Colbet και όλες οι στοιχηματικές εταιρείες βολεύονται πάρα πολύ από το Champions League, το οποίο είναι δύσκολο στοιχηματικά για να το πιάσεις. Οι επαγγελματίες παίκτες. Πολύ καλοί παίκτες μόνο. Θα παίξουν Europa Link. Οι επαγγελματίες αυτοί που παίζουν τα ακριβά τα budget, ναι. Έτσι, τα φωτοβολίδα τα λεφτά. Διάδα, πάω και Τσέλσι θα παίξεις. Πάω και Τσέλσι ήδη έχει μπει στην ψυχή μου, ναι. Ναι, ναι. Βέβαια. Και εγώ έχω ένα που κλείνω εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία διάδα. Δηλαδή, έχω ένα τώρα, ρε φίλε, τι ωραία. Και δεν μπορώ να καταλάβω, Σταύρο, γιατί υπάρχει αυτή η μετριοπάθεια. Δεν βλέπω ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τι εγώ θέλω, πάω να περπατήσει στην Ευρώπη. Και εγώ θέλω. Έτσι. Απλά θέλω να πάρουμε και κάποιοι παίκτες που θα παίζουν. Πολύ φυσιολογικό το πάω να κερδίσει την Μπάτε Μπορίσοφ που την κερδίσαμε στη Λευκορωσία 1-4. Και η Τσέλσι να κερδίσει την
μέχρι πριν να ασχοληθεί με τον Όμιλο Βίτη παντελώς άγνωστη. Κοίτα να δεις, εδώ τώρα έχω από χθες over 1,5 Πανετολικό και Πανιόνιο. Πολύ στο 1,50 και τα δύο, δηλαδή 1,44. Ναι, και over την Everton. Και κλείνω με ΠΑΟΚ και Chelsea. Ωραία πενταδίτσα είναι αυτή. Ναι. Γλυκιά πεντάδα. Γλυκιά. Ναι. Γιατί είναι. Αυτό λέγεται στην αργό καλό μαμ. Καλό μαμ. Ζεστό ψωμί. Ζεστό ψωμί, ναι. Κανονικά. Όμορφα. Δεν πάω να χδίσω την εταιρεία. Όχι, όχι. Πάω μου λοχτά να τη ψηρίσω ένα ποσό 10 φορές τα λεφτά που έβαλα. Μια χαρά είναι αυτό. 10 φορές. Ναι. 10 φορές. Δεν είναι. Είναι πολλά τα 5 παιχνίδια, δεν προτείνουμε. Αλλά όταν βάζεις το over 1,5, φίλε, σου δίνει κάτι το over 1,5. Είχα ένα φίλο, ο οποίος τώρα πλέον καθαρίζει τουαλέτες σε σκάφη. Ήταν οικονομικά ανεξάρτητος και έπαιζε εξάδα over 1,5. Με λέει, δεν θα μπουν δύο γκολ. Και τον απαντούσα πολύ απλά, δεν θα μπουν. Αυτό ήταν η ρητορική ερώτησή του. Ναι. Πώς θα μπουν δύο γκολ σε 6 μάτς. 6 μάτς είναι πολλά. Μπαίναν στα 3 και σέκο, ούτε λάθη, ούτε μάθη, ούτε τίποτα. Ναι. Έτσι. Όχι, εκεί πας στα πιθανά over 2,5. Εντάξει, πας να κυνηγήσεις τα ποσοστά του over 1,5 στο 1,30 και δεν βάζεις πάνω από 4. Αν βάλεις πάνω από 4, είσαι καθαρισμένος. Και είπαμε, Σταύρο μου, τι γίνεται πάντοτε. Τα χρήματα τελειώνουν, οι αγώνες ποτέ. Ποτέ. Και μην ακούω αυτές τις αηδίες που λένε σταμάτησα, εγώ δεν παίζω άλλο. Δεν παίζεις γιατί δεν έχεις λεφτά. Ναι. Απλό είναι. Πες και τη συνέχεια, τι σταμάτησες. Μόλις ξανά έχεις λεφτά, πάλι θα μίξεις. Ναι. Όλοι μας. Γεγονός. Δηλαδή αυτό που να λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό είναι η αηδία της αηδίας. Πουλάμε τον εαυτό μας σε κάτι που θα θέλαμε να είναι. Έτσι, αλλά δεν είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Είναι όπως τα μίντια, εγώ τα παιδιά λέω ένα πράγμα πάντα όταν ξεκινάνε. Yeah. Ή θα είσαι ο εαυτός σου ή πολύ καλός ηθοποιός. Αλλά επειδή δεν είσαι ο Μάνος Κατράκης, ωραία, άσε να είσαι ο εαυτός σου και αν πουλήσει ο εαυτός σου ή δεν πουλήσει, το δούμε στη διάρκεια. Ωραία. Απλά πράγματα. Καταιγισμός από μηνύματα από φίλους. Mm-hmm. Δεν γίνεται να σας απαντήσω όλους. Εσείς έχετε πρόβλημα. Έτσι. Άκουτο, εσείς δεν έχετε τίποτα καλύτερα να κάνετε μεσημέρι. Εμάς ακούτε. Και άμα κάνουμε κανένα λάθος, σοβμάται. Τι σου δεν κάναμε. Δεν κάναμε. Κάναμε λάθος. Δεν κάναμε ποτέ λάθος. Λοιπόν, μια κωμικοτραγική φιγούρα από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Έτσι. Δεν θα αναφέρω ποιο. Λέει, δεν θα πιάσετε τίποτα και στην ουσία είπε, θα πιάσετε τα άρια μου. Βάλτε εσείς μπροστά τα συστατικά. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ένας δεύτερος μας αποθεώνει, δεν υπάρχει στον κόσμο, εκπληκτικό το δίδυμο, πιάνω συνέχεια. Αυτός είναι, μας δουλεύει, μας δουλεύει τίποτα. Βάλε. Εντάξει, θα έρθω να σε δώσω τα λεφτά κάθε 20 είπαμε, περίμενε, έχεις ακόμα 9 μέρες. Λοιπόν, και η γειτονική Βέρεια, η οποία παρακολουθεί, φίλοι μας. Δηλαδή κάνω επιλογή τώρα από τα μηνύματα, και εμείς ρε φίλε γιατί τα πετάμε τα λεφτά. Ναι. Τα πετάει τα λεφτά. Μπορεί αν τα πετάει τα λεφτά να έρθει στην οικογένειά μας εδώ. Να τα πετάξουμε όλοι μαζί. Μαζί. Ναι. Δεν νομίζεις θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μαζί. Απλά θα έχει ένα μεγαλύτερο κοινωνικό περιεχόμενο η δράση. Εντάξει. Σταύρο, δεν θέλω να περάσουμε δεύτερη μέρα χωρίς να κυνηγήσουμε τον Ηρακλή. Όλη την εβδομάδα τον κυνηγάμε. Ποδοσφαιρικά. Εννοείται, ναι. Θα τον κυνηγάμε γιατί τραυμάτισε την ψυχή μας. Ναι. Χάθηκαν μεγάλα ποσά. Μεγάλα ποσά. Γιατί πιστέψαμε στη δυναμική του Ηρακλή. Με τον Καραϊσκάκη παίζατε. Με τον Καραϊσκάκη. Μην μπερδεύετε. 9 στους 10 δεν ξέρετε πού είναι ο Καραϊσκάκης. Ναι. Πού έχει έδρα ο Καραϊσκάκης. Άρτα. Άρτα, έτσι το βρήκε. Ναι. Το γεφύρι αυτό τη Άρτα. Περάσαμε άλλο πρόσφατα. Παπά μεγάλο. Μεγάλο παπά το γεφύρι τη Άρτα. Αυτό που το χτίζανε και ξαναγινόταν. Εκεί πάτησε όλη η ιδεολογία του Πασόκ και εκεί πάτησε. Εκεί πάτησε. Να κάνουμε μια γέφυρα εδώ στο Ρίο Αντίριο 33 χρόνια. Ωραία. Μάσα, χάψα. Να εδώ να βάλουμε και μια κολόνα. Να... Είδε τι έχει στο γεφύρι τη Άρτα. Όχι. Τώρα που λες για μάσα και πολιτικούς, προχθές έβλεπα έτσι κατά λάθος ένα ζάπινγκ. Αυτή την ιστορική ταινία δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει από 4 ετών μέχρι 104. Αυτό με το Μαυρογιαλούρο, με τον Κωνσταντάρα, παιδί μου. Δεν υπάρχει. Και είναι ο Παπαγιανόπουλος. Ο Θεός Παπαγιανόπουλος, εντάξει. Ο Θεός γυναικάς Παπαγιανόπουλος. Καλά, τι θα ήταν, ρε φίλε, εσύ είναι ο Παπαγιανόπουλος, δεν θα ξαφύσει την τηλεόραση τρύπα, θα ξαφύσει. Απίστευτο γυναικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι στην αρχή και θέλει στο μεσάζοντα του βουλευτή, που είναι ένας πολύ ωραίος ηθοποιός, ο Ντούζος, ο οποίος συγχωρέθηκε πρόσφατα, εκπληκτικός και αυτός έκανε τον. Ο μπαμπάς Ντούζος. Έκανε τον ιδιαίτερο, παιδί μου. Και τον λέει το Παπαγιανόπουλο, μιλάνε οι δυο τους, δεν έχει έρθει ακόμα ο Κωνσταντάρας και το λέει, ναι, πες τον να λέει για το άλλο το έργο το μεγάλο. Λέει, όλο στη γέφυρα να κάνουμε. Και τον λέει ο Παπαγιανόπουλος, α τη γέφυρα, δεν έχει φάει. Είναι ο κάβορας, είναι το ζουμί του. Με το άλλο, εκεί που πάμε όλοι μαζί. Εκεί που το μέλι δεν είναι. Αυτό πάλι που λένε, να μην πάρει το χέρι στο μέλι. Ποιο χέρι, παιδιά. Εδώ βάζω τα πόδια, τα τέτοια. Ποιο μέλι, σε κουβάδες μπαίνουν. Ας μην ξεχνάμε τη διάδα έτσι που έχει στην Παναγία Σουμελά. Μπαίνοντας.
Τα εικονίσματα. Τα εικονίσματα. Δέστε να δείτε τι γίνεται. Με το που μπαίνει στην Παναγία σου Μέλλα, δες ποιοι κάνουν τις δωρεές. Εκεί πάει κλιμακωτά. Χρυσό μετάλλιο, αργυρό μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο. Ωραία, τι έχει γράψει το κοντέρι είναι αυτά. Εντάξει. Όλοι που μετά τις αλητίες που κάνουν χωρίς εισαγωγικά είναι άγιοι άνθρωποι. Άγιοι φίλοι. Και όχι, δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό στον άλλον, να πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Ναι. Και τρώει η γιαγιά και λέει μήπως είναι καλός άνθρωπος αυτός, τι του λένε του παιδιού. Ε? Το παιδί. Ναι, το παιδί. Κάτι λέγαμε τώρα. Με τη γιαγιά μιλάνε δύο μεταξύ τους και λέει ο ένας τον άλλον. Κωστά, η γιαγιά μπροστά, παρουσία. Γιαννάκη, πάμε πολύ καλή η γιαγιά σου. Και απαντάει ο Γιαννάκης, άσε με Κωστάκη και εμείς με αυτή τη σύνταξη ζούμε. Είναι κατά το εμπάς βρήκες. Τώρα σας βλέπω σε καλή κατάσταση όλους. Ετοιμαστείτε για το μέρισμα, έρχεται. Όμως λένε ότι παίρνω μέρισμα. Ωβμα. Πώς είναι αυτά, χιλιάρικα? Όχι εγώ. Αλλά. 900-800 δεν είναι όλα. Είναι κάτι ψηλά, είναι. Τι ωραίο. Τι μοντέλο είναι αυτό χωρίς ανταλλακτικό. Χωρίς ανταλλακτικό, φίλε. Και πώς ξέρουμε, μέρισμα. Γιατί κοινωνικό, τι ωραία λέξη. Έχει τάισμα, πλησιάζουν εκλογές, φίλε. Εννοείται, φίλε. Έχει τάισμα. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν υπαροχές. Δεν κόβονται συντάξεις. Άλλο, να το μέρισμα, να το ένα. Μεγάλη χώρα είμαστε, να ξέρεις. Είπαμε πλατεία Κλαθμόνος από πήρε το όνομά της. Μπορεί να μην σε μέσα ακούσετε πολύ. Ναι. Ήταν η εποχή του. Να μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους και για πολιτικά γι' αυτό. Ναι. 20.000 δημοσίους υπαλλήλους είχε. Λοιπόν, η πλατεία Κλαθμόνος στην Αθήνα πήρε το όνομά τους. Το όνομά της όταν το 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο καλός ο Βενιζέλος, όχι άλλοι μετά που ήρθανε. Ο κορυφαίος πολιτικός κατά πολλούς μας καποδίστρια που πέρασε ποτέ από αυτή τη χώρα. Αυτός ο οποίος οραματίστηκε την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Ναι. Αυτός λοιπόν σε κάποια στιγμή, τι είναι αυτό που με κάνετε με την νομιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων? Την κόβω. Και μαζεύτηκαν όλοι γύρω από μια πλατεία και άρχισαν τα κλάματα. Ναι. Κλαίγαν συνέχεια, ανελέητα. Ναι. Χωρίς να του απολύσει. Όχι. Τη μονιμότητα κόβω. Δηλαδή, άμα ισταστεί, σα στέλνω, φίλε, να έχουμε δικαίωμα. Και πλακωθήκαν στο κλάμα, εκεί πώς ήταν μαζί, και βγήκε η πλατεία Κλαθμόνος. Ναι. Και τώρα κλαίμε όλοι οι άλλοι. Ναι. Ναι, κανονικά. Χωρίς να είναι επίθεση προς τους δημοσίους υπαλλήλους, απλά την πληρώνουμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτή την ιστορία. Μου αρέσει, Σταύρο, εδώ, όταν φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Που πιάνουμε ό,τι να είναι. Η στιγμή αυτή. Τα συμπερασματικά εδώ. Αυτή η ωραία ψυχανάλυση που κάνουμε, η ψυχοθεραπεία. Θα αποταθώ σε ένα φίλο επιπλοποιό. Έτσι, να μας φέρει και ένα κρεβάτι. Δύο κρεβάτια. Όχι κρεβάτι. Απέναντι, αυτά τα ανάκλητα. Τα που καθόμαστε και τα λέμε τα δικά. Και πώς ήταν η παιδική σου ηλικία και τι έγινε. Αθήνα, όταν νοικιάζω, νοικιάζω σε τέτοιο. Έχει τέτοιο μέσα. Ναι. Και κάθομαι εκεί καμιά ώρα και το ταβάνι. Να ρεμίσω. Και τα λες μόνος σου. Μόνος μου, δεν θέλω παρέα. Εγώ θεωρώ ότι αν πάω σε ψυχολόγο. Ναι. Φεύγοντας, θα κάθεται ο ψυχολόγος στο κρεβάτι και εγώ θα είμαι από πέρα. Θέλω να το έχω βίντεο αυτό. Θέλω να το έχω βίντεο. Πες δηλαδή... ένα ψυχολόγο, ρε φίλε, θα έρθω. Απλά θα είναι και τηλεοπτικό το προϊόν. Γίνεται. Φαντάζεσαι, ναι. Πώς πέρασε τα παιδικά χρόνια, μαγικά. Μια χιλιάδα. Ναι, πάρε, μια χιλιάδα. Να φας λίγο ψωμάκι. Θα σου βγάλω τα μούτρα σου, ξέρω εγώ. Άμα δεν έχω και πλάτη, μαμά Ρέιβερ. Όχι, το άξιζε την πήγα ψυχολόγο. Πήγαινε σε ένα έργο. Ο ηθοποιάρα αυτή, ο μεγάλο, ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Δεν πήγαινε σε ένα ψυχολόγο. Το ανάλυσε την ταινία. Τι έργο, ρε. Τον έβγαζε τα όπλα. Πε, μη φεύγει. Τι γέλιο, ρε. Θεϊκό. Φοπιάρα, βέβαια ταινία, θέλω να υποκλίνεσαι. Άλλο επίπεδο. Με κορυφαίο όλο του για μένα, έτσι, έργο και έργο, το καζίνο όταν έκανε το διευθυντή, άστο δεν υπήρχε. Στο καζίνο. Το Ocean Eleven, πόσε φορέ το έχει δει δηλαδή. Άστα, δεν υπάρχει αυτό. Με Αντικασία και Μπραντ Πιτ και. Κλούνι. Ο Κλούνι είναι ωραίο αυτή. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, πόσο μεγαλώνουν, γίνονται ωραιότεροι. Δεν ανήκει αυτό σε εμά. Εμεί είμαστε σταθερά ωραίοι. Από μικροί. Εγώ ήμουν λίγο πιο μπάζο. Ήμουνα λίγο πιο μπάζου. Ναι. Ναι. Χθες είμαι με τον Γιαννούλη, θα σου πω ένα τελευταίο σκηνικό. Ναι. Ωραία. Και είμαστε από κάτω στην θεατρική σχολή στο Κηλικείο και πίνουμε ένα καφέ πριν έρθουμε στην εκπομπή. Και λέει μια κοπέλα σε έναν, είσαι ένα ανδρικό πορνίδιο. Είπε. Έτσι. Έτσι. Στιγνά και στεγνά. Ναι. Και πώς αντανακλαστικά γυρνάω εγώ με τον Γιαννούλη και κοιτιόμαστε. Ποιος είναι? Σε άλλον το έλεγε. Ναι. Αλλά αισθανθήκαμε και οι δύο. Ότι ενδόμηχα και εσάς. Ότι μας ακούμπησε. Σας αγγίζει. Και σκέφτηκα. ΣΥΡΙΖΑ! Φίλε, ναι, όχι ΣΥΡΙΖΑ, ψηλό έφαγε και λίγο κρέας. Εγκάρσια. Αλλάζω το ΣΥΡΙΖΑ. Εγκάρσια στην καρδιά. Ναι, ναι. Και κοιτιόμαστε. Και φίλε, σκέφτηκα. Αν με τα μυαλά που είχαμε, ήμασταν γυναίκες. Το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα ποτέ?
Εγώ φίλε Θεό δεν έχω μυαλό. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Πώς. Είπαμε, αν πάμε να εξεταστούμε από κάπου και φεύγουν δεξιά οι κανονικοί και πάμε να φύγουμε εμείς, θα μου συγγνώμη κύριε, είσαι αριστερά. Αριστερά. Να τα πούμε λίγο περισσότερο, γιατί κάτι δεν κολλάει εδώ. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Να δώσουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή. Καλό ταξίδι στην Κική. Επιστρέφει στην Κύπρο. Μετά από μια εβδομάδα συγκλονιστική στη Θεσσαλονίκη. Τις ευχές μας να περάσει καλά. Το αλάνθαστο. Φιλικό. Λίγο έχουμε ένα θεματάκι να το ξεπερνάμε. Φεύγει με οικονομικά λίγο ασθενέστερη. Λίγο όμως. Λίγο, αλλά θα πολεμήσει. Θα πολεμήσει με το υλικό που έχει και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ναι. Ευχές σε όλο τον κόσμο για καλό απόγευμα. Ναι. Τα εκατομμύρια των πιστών ακροατών. Νίκες για τις στοιχηματικές σας επιλογές. Να κερδίσετε στο στοίχημα, ευχή μας είναι αυτό, και να κερδίσουμε κι εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σας.